Κυρία Πολιτοπούλου, προέρχεστε από το χώρο των επιχειρήσεων. Έχετε υπάρξει για πάνω από 22 χρόνια διευθύνουσα σύμβουλος σε πολυεθνικές και σε τράπεζες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πείτε μας, μοιραστείτε με εμάς την εμπειρία σας από το χώρο των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα πάρα πολλά να πω για το JEA, αλλά νομίζω ότι το JEA μιλάει από μόνο του, οπότε θα σας πω έτσι λίγο τη δική μου πεζή ιστορία. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι πριν 22 χρόνια που μου δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία να είμαι CEO σε μια μεγάλη πολυεθνική, στη θυγατρική της στην Ελλάδα, δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου το να γίνω CEO, ούτε καν να κάνω διοικητική καριέρα. Και θα ήθελα μέσα από αυτή την πορεία των πολλών ετών σκληρής δουλειάς να μοιραστώ μαζί σας τα διδάγματα που έχω αποκομίσει από όλη αυτή την ιστορία. Το πρώτο που θα ήθελα να μοιραστώ είναι ότι ό,τι έχω κάνει το οφείλω στους άλλους. Και νομίζω ότι αν όλοι αποκτήσουμε μια τέτοια νοοτροπία, πιστεύω ότι όλα τα πράγματα και οι δείκτες θα βελτιωθούν και οι καταστάσεις. Και εξηγώ. Μου δόθηκε καταρχάς η ευκαιρία από τις διοικήσεις, άνδρες και γυναίκες μεγάλων εταιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να διοικήσω σε πολύ νεαρή ηλικία. Άρα είμαι ευγνώμων σε εκείνους που με ανέδειξαν. Δεν μπορείς να αυτοαναδειχθείς ως ηγέτιδα ή ηγέτης, πρέπει άλλοι άνθρωποι να δουν σε σένα κάποια χαρακτηριστικά για να σε αναδείξουν. Όταν έγινε αυτό, οι άνθρωποι αυτοί δεν πιστεύω ότι είδαν τα τυπικά μόνο τεχνικά, προφανώς τις σπουδές, που είχα ήδη 2 μάστερ και 7 χρόνια σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και τη σκληρή δουλειά, την ομαδικότητα και όλα αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα, δεν θέλω να τα προσπεράσω. Νομίζω όμως ότι αυτό που είδαν, και που εγώ δεν μπορούσα ίσως να αντιληφθώ σε εκείνη την ηλικία, ήταν ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα. Και πάω στη δεύτερη ομάδα για την οποία είμαι ευγνώμων, είναι οι γονείς μου, η οικογένειά μου, το σχολείο μου. Όλα αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο, το έχουμε ακούσει και από πάρα πολλούς ειδικούς που έχουν μιλήσει για το θέμα. Γιατί παίζει ρόλο, γιατί γενικά στην καριέρα ο χαρακτήρας μετράει, πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες. Άρα, όπως λένε οι ειδικοί, που δεν είμαι σίγουρα, ο χαρακτήρας διαμορφώνεται κατά ένα μέρος από το DNA, άρα ξεκάθαρα από τους γονείς, και κατά δεύτερο από το περιβάλλον, άρα ξεκάθαρα από την οικογένεια. Έχουμε την ευλογία στην Ελλάδα να έχουμε ακόμη οικογένειες και το θεσμό της οικογένειας σε μεγάλο βαθμό, το σχολείο που παίζει τεράστιο ρόλο και εκεί είναι που και το JEA προσπαθεί μαζί με πολλούς άλλους να παίξουμε τον ρόλο του, να χτίσουμε τις κατάλληλες νοοτροπίες. Και βεβαίως, τι δίνουν όλα αυτά? Δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξει κανείς σχέσεις, ομαδικότητα και επικοινωνία, που είναι απολύτως απαραίτητα στοιχεία, τα soft skills, για οποιαδήποτε ηγετική θέση διοίκησης θέλει κάποιος κάποια να αναλάβει. Στη δική μου περίπτωση πρέπει να πω ότι εκτός του ότι είμαι μεσαίο παιδί μιας οικογένειας, έχω 2 αδερφούς, οπότε χρειάστηκε να αναπτύξω πολλές δεξιότητες πολύ νωρίς και να εξοικειωθώ συνεργαζόμενη με άνδρες, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο, ειδικά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Πήρα τις αρχές και τις αξίες της οικογένειάς μου, πέρα από όλα τα άλλα τα καλά που μου έδωσαν. Επόμενη ομάδα. Οι ομάδες μας, οι συνεργάτες μας, οφείλω πάρα πολλά στους συνεργάτες μου από πάρα πολύ νωρίς στην καριέρα μου, γιατί ξέρετε, στη μοντέρνα ηγεσία δεν είναι η λειτουργία από πάνω προς τα κάτω. Λειτουργεί από κάτω προς τα πάνω και παράλληλα. Πάρα πολλά πράγματα έχω μάθει. Πρέπει όμως να έχει κανείς τη διάθεση να μάθει, να μην θεωρεί ότι τα ξέρει όλα. Εγώ ποτέ δεν θεωρούσα και ακόμα και τώρα όσο μεγαλώνω θεωρώ ότι ξέρω όλα και λιγότερα και αυτά που δεν ξέρω είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ξέρω. Ποιοι θα σου τα μάθουν? Μα πρώτα η ομάδα σου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι τους οποίους ευγνωμονώ. Και τελευταία ομάδα, όχι αυτονόητη για πολλούς και πολλές, τα παιδιά μου. Μου δόθηκε η ευλογία να γίνω μητέρα για πρώτη φορά στα 28 μου. Έχω 3 γιους. Τα παιδιά μου μπορεί να ήταν καταρχάς το κίνητρο, γιατί βιοπορίζομαι στο να εργάζομαι σκληρά για να μπορέσω να τα μεγαλώσω, αλλά ταυτόχρονα υπήρξαν και η τεράστια έμπνευση και ψυχολογική υποστήριξη για να κάνω όλα αυτά που στη συνέχεια με όλους τους υπόλοιπους stakeholders πετύχαμε όλοι μαζί.
Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο δίδαγμα που ήθελα να πω, γιατί όλα είναι μια αλληλεπίδραση, δεν είμαστε μόνοι μας. Το δεύτερο, από τον αμυγός κόσμο των επιχειρήσεων και από αυτές τις δεκαετίες καριέρας, θέλω να καταθέσω ότι εκτός από τα προφανή, που εγώ έχω βιώσει στις πολυεθνικές και τις πολύ μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις, της αξιολόγησης, της εκπαίδευσης στην εργασία, της ανάπτυξης στελεχών, που είναι αυτονόητα, αλλά και δεν είναι τόσο αυτονόητα. Νομίζω ότι έχουμε όλοι χρέος, όταν είμαστε σε επιχειρήσεις, να δημιουργούμε εκείνες τις συνθήκες που, και την οτροπία και την κουλτούρα της επιχείρησης που να μπορεί να αναδείξει και γυναίκες στις θέσεις ευθύνης. Και αυτό μπορεί μόνο να συμβεί αν το χτίσουμε σταδιακά, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, ώστε να δημιουργηθεί μια πυραμίδα η οποία να εξελίξει γυναίκες σε διαφορετικές θέσεις ευθύνης. Το επόμενο δίδαγμα που έχω καταλήξει είναι ότι στην προσπάθειά μας και δει την πρόσφατη προσπάθεια να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες και έχουμε μία ορμή για αυτές τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις, είναι σκόπιμο, νομίζω, να δούμε λίγο με προσοχή, ώστε να μην παγιδευτούμε και δημιουργήσουμε ενδεχομένως ένα ρίσκο στο να θεωρηθεί ότι τορπιλίζουμε την αξιοκρατία και κλονίσουμε την εμπιστοσύνη όλου του συστήματος και δι των ανδρών, οι οποίοι μπορεί να θεωρήσουν ότι αδικούνται. Άρα πρέπει να έχουμε διπλά αντανακλαστικά, για να φροντίσουμε να σιγουρευτούμε ότι για κάθε θέση διαλέγουμε τον καλύτερο. Αν αυτός είναι γυναίκα, είναι φυσικά ακόμη καλύτερο. Το επόμενο δίδαγμα που έχω καταλήξει είναι ότι πρέπει να οι γυναίκες, να φροντίσουμε όλοι εμείς, όσοι έχουμε εμπειρία από οποιαδήποτε οπτική, να αντιληφθούν ότι οι θέσεις διοίκησης έχουν ευθύνες. Και εκτός από αυτό, πρέπει και οι γυναίκες να έχουν την ενσυναίσθηση και την αυτογνωσία, αν θέλουν αυτές τις ευθύνες, γιατί πρέπει, πιστεύω, κανείς, αυτό το έχουμε δει και με πάρα πολλές εργασίες που κάνουμε στο JA, ότι κανείς πηγαίνει καλά σε κάτι όταν το αγαπάει και όταν έχει απόλυτη κατανόηση ότι αυτό του ταιριάζει. Το κρατάμε, να το κρατήσουμε αυτό το μήνυμα. Συνεχίζουμε με τα ελπιδοφόρα μηνύματα και τα μέτρα. Ευχαριστώ. Μπορεί κανείς, μια γυναίκα, να προχωρήσει στη μητρότητα και στην καριέρα. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα. Μπορούν αυτά τα δύο να συμπορευθούν. Για να συμβεί αυτό όμως, πρέπει όλοι, κοινωνία, πολιτεία, οικογένεια, και από πλευράς νοοτροπίας, αλλά και από πλευράς θεσμών και διευκολύνσεων, να συμβάλλουμε. Και πιστεύω ότι αυτό θα συμβάλλει σε καλύτερες ηγέτιδες επίσης, γιατί το να μεγαλώνεις παιδιά είναι ίσως το πιο δύσκολο από τα πράγματα που έχω κάνει. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω, και αφορά όλους και τους άνδρες, γιατί είμαστε σε ένα οικοσύστημα που υπάρχουν και άνδρες και είναι ευτυχές αυτό, είναι ότι για να αναπτυχθεί η ηγεσία, και εκεί νομίζω ότι οι γυναίκες έχουμε ένα έμφυτο πλεονέκτημα, πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει ότι στη σύγχρονη εποχή η ηγεσία και διοίκηση σημαίνει ότι υπηρετώ. Πρέπει να έχω την αγάπη να υπηρετώ τους άλλους, να προσφέρω. Και όχι να είμαι δικτάτορας και να υπηρετούμε. Αν νομίζω ότι όλοι ακολουθήσουμε αυτά τα δύο, σίγουρα θα είναι ένας καλύτερος κόσμος.